Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις μέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Σε 10 μέρες κάνει πρεμιέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προστασία πρώτης κατοικίας, ξεκινώντας τη λειτουργία της την 1η Ιουλίου. Αυτό διαβεβαίωσε στο insider.gr, πηγή της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Πάντως, οι πρώτες ρυθμίσεις αναμένεται να γίνουν μετά τον Αύγουστο, καθώς τη διαδικασία προβλέπει ότι οι τράπεζες έχουν περιθώριο ενός μήνα να εξετάσουν τα αιτήματα και να προτείνουν ρυθμίσεις στους δανειολήπτες. Σύμφωνα τώρα με τους υπολογισμούς της Ειδικής Γραμματείας, οι κόκκινοι οφειλέτες που πληρούν τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν στο νέο νόμο φτάνουν σε 180.000. Εντολή να τρέξουν οι επιστροφές φόρων για περίπου 165.000 φορολογουμένους, οι οποίοι στις 7 Ιουνίου είχαν προχωρήσει στην υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων, έχει δώσει η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Κατά πληροφορίες, η επιστροφή φόρου θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 21 Ιουνίου. Υπενθυμίζεται πως φέτος, στην περίπτωση που παντρεμένο ζευγάρι έχει υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση και για τον έναν σύζυγο το αποτέλεσμα της εκαθάρισης είναι χρεωστικό και για τον άλλον πιστωτικό, τα δύο αυτά ποσά δεν θα συμψηφιστούν, καθώς θα εκδοθεί χωριστό εκαθαριστικό και η επιστροφή φόρου θα καταβληθεί κανονικά. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το σχέδιο θερινών ελέγχων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε όλη την Ελλάδα. Σε μια προσπάθεια να ελέγξει τη φοροδιαφυγή και να αποτρέψει την φοροκλοπή, η ΑΑΔΕ έχει προγραμματίσει για το διάστημα από 1η Ιουνίου έως και τις 31 Οκτωβρίου πάνω από 50.000 ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Αυτό σημαίνει πως οι εφοριακοί καθημερινά θα διενεργούν κατά μέσο όρο 300 ελέγχους. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με τον γενικό δείκτημα να κυμαίνει 846,90 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,23% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.